Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας μέσα στον πυρήνα του προστατευόμενου Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου, στο ύψος του χωριού Λυκόφυγγε, σε μικρή απόσταση από το πρώην στρατόπεδο που βρίσκεται στην περιοχή. Η άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου του Σουφλίου με επικεφαλής τον διοικητή κύριο Ταπεινόπουλο ήταν καθοριστική, με αποτέλεσμα η φωτιά να οριοθετηθεί γρήγορα και να καούν περίπου 2 με 3 στρέμματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να ξεκίνησε από πτώση κεραυνού. Το περιστατικό ήταν, όπως είπατε, μέσα στο Εθνικό Πάρκο, στο Μεγάλο Πυρήνα. Η αρχική αναγγελία ήταν περίπου στο ύψος του στρατοπέδου της Λυκόφυγγης, το οποίο δεν λειτουργεί. Πραγματικά ήταν λίγο βορειοδυτικά από εκεί. Έχει ένα ξοκλήσει Άγιος Ραφαήλ, εδώ είναι γνωστός στους κατοίκους περιοχής, εκεί ακριβώς ήταν. Λόγω ακριβώς του σημείου που εκδηλώθηκε το περιστατικό, η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, όλη η δύναμη του κλιμακίου Σουφλίου, 5 οχήματα, 10 υπάλληλοι κατευθείαν κινηθήκαμε προς τα εκεί. Ταυτόχρονα δόθηκε εντολή για ενισχύσεις από Οριστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, από όλο τον ομό, και τα αέρια μέσα ήταν έτσι έτοιμα να σηκωθούν. Ευτυχώς όμως, χάρη στην κινητοποίησή μας και τον έγκαιρο εντοπισμό από τον αναγγέλλοντα, φτάσαμε γρήγορα. Τελικά το περιστατικό δεν ήταν τόσο δύσκολο. Η πυρκαγιά ήταν έρπουσα, δηλαδή δεν είχε σηκώθηκε ευτυχώς. Κάηκαν πευκοβελώνες, φιλοτάπητες, ξερά πεσμένα κλαδιά. Την περιορίσαμε γύρω στα 2 με 3 στρέμματα, maximum ήταν η καμένη έκταση. Όπως σημειώνει ο κύριος Ταπεινόπουλος, το γεγονός ότι ο δρόμος μέσα στο δάσος, τον οποίο διέσχισαν τα πυροσβεστικά οχήματα για να φτάσουν στο σημείο της πυρκαγιάς, ήταν καθαρός σε αντίθεση με άλλες χρονιές, συνέβαλε τα μέγιστα στο να μπορέσουν οι υπάλληλοι της πυροσβεστικής να φέρουν εις πέρας με αποτελεσματικότητα το έργο τους. Το γεγονός ότι το Δασαρχείο Σουφλίου έχει εξοικονομήσει φέτος πολύ μεγαλύτερο αριθμό χρημάτων για την αντιπυρική προστασία, που συνίσταται ουσιαστικά σε συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δασικού οδικού δικτύου, ήταν καθοριστικό, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος που οδηγεί εκεί και τα τελευταία χρόνια ήταν σε κατάσταση άθλια έως αδιάβατος, θα μπορούσαμε να πούμε. Φέτος ήταν μια πραγματική λεωφόρος έτσι, για τα δεδομένα του δάσους, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατευθυνθούμε πολύ γρήγορα και άμεσα και με ασφάλεια στο περιστατικό και να είναι η επέμβασή μας αποτελεσματική.